Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας σκέφτομαι όλους. Από τη μια άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη, και όχι μόνο, ολόκληρο τον κόσμο. Διότι ξέρετε ότι χρειαζόμαστε πολύ υπομονή τούτο τον καιρό. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι πρέπει να υπομείνουμε και ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται και ακόμη μας είπε την υπομονήν Ιώβ οικούσατε. Γιατί τα λέγω αυτά? Διότι πλησιάζουμε στα 2 χρόνια που έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μας έχει σχεδόν διαλύσει, διότι όλοι μας έχουμε προβλήματα. Και μου τηλεφωνείτε από τη μια άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη, μιλάμε αγαπητικά, πατρικά και προσπαθώ τον καθέναν από εσάς να σας στηρίξω και εσείς προσπαθείτε να στηρίξετε εμένα. Έτσι είναι. Μία οικογένεια πρέπει να είναι πάντοτε κατά αυτόν τον τρόπο. Βόηθαμε να σε βοηθώ για να ανεβούμε στον γκρεμό. Αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί για 2 σχεδόν χρόνια τώρα έχει φέρει μεγάλα κακά και μεγάλα προβλήματα στους ανθρώπους. Ξέρετε πόσοι έχουν αρρωστήσει, ξέρετε πόσοι έχουν πάει στα νοσοκομεία, ξέρετε πόσοι έχουν αφήσει τον κόσμο αυτό και πέθαναν και όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά από και άλλα πράγματα, διότι δεν είναι εύκολο να μένει κανείς κλεισμένος και να είναι σε πράγματα τα οποία δεν έχει συνηθίσει για όλη του τη ζωή. Όλοι μας είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε και να είμαστε μαζί, να μιλούμε ένα μεταξύ μας, να έχουμε διασκεδάσεις, να πάμε έξω στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, σε όλα αυτά. Και τώρα αυτά για 2 χρόνια μας έχουν λείψει. Και αισθάνεται ο καθένας ότι είναι μόνος και φτάνει ο άνθρωπος σε απόγνωση πολλές φορές και πολλοί έχουν φτάσει στην αυτοκτονία. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Γι' αυτό πρέπει να συνηθίσουμε όλοι στην υπομονή. Και δεν θέλω να ωραιοποιήσω τα πράγματα. Έρχονται και άλλα προβλήματα ακόμη, διότι μέχρι τώρα είχαμε το πρόβλημα της ασθενείας, το πρόβλημα ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα, αλλά σιγά σιγά θα έρθουν και τα προβλήματα τα οικονομικά και ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει πώς να χειριστεί το κάθε τι. Και ο καλύτερος σύμβολος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η υπομονή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε σε αυτόν τον καιρό που ανεβαίνουμε αυτόν τον ανήφορο, να σκεφτούμε ποιος φταίει. Μήπως φταίμε εμείς οι ίδιοι. Διότι αυτός ο κορονοϊός, ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει ή δεν έχουν αποφασίσει εάν είναι φυσικός, εάν είναι της φύσης, εάν το επέτρεψε ο Θεός ή αν το φτιάξαμε εμείς οι άνθρωποι. Και φέραμε
τόση καταστροφή στον κόσμο και στους εαυτούς μας. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σας διαβεβαιώ ότι σας σκέφτομαι όλους, ότι προσεύχομαι για όλους σε αυτό το ωραίο εκκλησάκι το οποίο βλέπετε εδώ, που κάνω καθημερινά πρωί και βράδυ την προσευχή μου, προσεύχομαι για τον καθένα σας. Και σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε εσείς για τους εαυτούς σας, για τα παιδιά σας, για την οικογένειά σας, αλλά και για μένα να προσεύχεστε και για την Εκκλησία μας στον Καναδά. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Με την υπομονή θα αποκτήσουμε τα πάντα και την υγεία μας και την ψυχή μας και το δρόμο προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και γι' αυτό πρέπει όλα να τα φροντίσουμε. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Είδατε τι γίνεται με τη φύση. Είδατε οι φωτιές οι οποίες καίγουν και δεν μπορούν να τις σβήσουν. Είδατε οι πλημμύρες οι οποίες έγιναν. Είδατε εδώ κοντά στο Μπέρι που έγινε ο ανεμοστρόβελος και κατέστρεψε τόσα πράγματα. Και αν μιλήσουμε για την Αλμπέρτα, για την Βρετανική Κολομβία, για την Αμερική, θα δούμε ακόμη χειρότερα πράγματα. Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός? Κανένας μας δεν το ξέρει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε τίποτε άλλο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, την υπομονή μας και ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Βόηθαμε να σε βοηθώ για να ανεβούμε στο γκρεμό, δηλαδή στον ανήφορο. Λοιπόν, πρέπει ο ένας να σκέφτεται τον άλλον, να προσεύχεται για τον άλλον και να βοηθεί τον άλλον. Και τώρα που είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι, πρέπει να σκεφτόμαστε και την άλλη παροιμία. Στον κουρασμένο ανήφορο μη δίνεις. Προσπάθησε να του δώσεις το χέρι σου, να τον βοηθήσεις και οι δυο μαζί να ανεβείτε τον ανήφορο αυτό, να ανεβούμε τον ανήφορο αυτό. Τι να σας πω άλλο, χριστιανοί μου? Μόνο αυτό θέλω να σας πω. Και να επαναλάβω ότι σας σκέφτομαι, σας νιώθω, σας καταλαβαίνω, σας πονώ, προσεύχομαι για σας, προσεύχεστε κι εσείς για μένα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που μας είπες τόσο σοφά πράγματα, ότι με την υπομονή μας θα κερδίσουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας, ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας την υπομονή του Ιώβ, σε παρακαλούμε πολύ. Γνωρίζεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή την εποχή. Γνωρίζεις πόσο είναι ο ανήφορος για τον καθένα από εμάς. Βοήθησε, Χριστέ μας, να απαλλαγούμε από αυτόν τον κορονοϊό και δώσ' μας υπομονή να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Σατανάς επλάνησε την Εύα, στη μέση μπήκε ο Θεός και είπε τέτοια λόγια. Εγώ θα στείλω κάποιον από μια Εύα άλλη που θα συντρίψει οριστικά το κουφιό σου κεφάλι. In Greek, I spoke to you about patience. Now I would like to speak to you about something else. Prudence. Humility and prudence.
Humility is the basis of all virtues, and prudence is the combination of all virtues. And I want to talk to you about this because I see what is going on in the families, in our communities, in society in general. I know that the times are difficult and everyone has problems. But when we have problems, then we must be very prudent and very humble. You know very well that if you are in the sea and you have a boat, and the sea is difficult, then you need the prudence. Then you need to do the things that will take you out of this problem. Yes, during these years, especially the last year, the society in general has been in problems. But you know what? Except or beyond the problems, the natural problems that we have, coronavirus and all the other natural disasters, we have problems among ourselves. You hear people that are so egotistical. You hear people that they want to impose their ideas. You hear people that want to enslave other people. You hear people that want to step on other people. This is not prudence. This is not humility. This does not lead us to anywhere. Think for a moment how more beautiful it would be if we, as a family, the members of the family, live peacefully and they cooperate amongst ourselves. How much easier the family progresses. The same thing happens in the society. Let's take here in Canada. Here in Canada, we have so many races. And you hear so much about discrimination and about what is going on. Why? It is not necessary. If we think of what Christ, the true God, has told us, he said there is no difference between a Greek and a Jew or anybody else. We must understand this. And prudence says that we must not discriminate and we must not go against each other. Because if we do, then we fight amongst ourselves. And instead of progressing, we are digressing. Instead of going up, we are going down. Is this what we want to do? Of course not. And this is not only for Canada here, that we do have some problems. Other nations have more problems. You see what is going on with wars. You see what is going on with famine. You see what is going on with so many other things. I think of the people that have nothing to eat. In the 21st century, and we have this great problem. You know why we have this great problem? Because the governments all over the place, in the world, they are not prudent. They don't try to govern the people with prudence, to see what the real problems are and try to solve those problems. But you and I are Christians. We are following Christ. And he told us that we must be humble and we must be prudent. And I'm asking, am I humble? Am I prudent?
And then I'm asking, are you humble? Are you prudent? Think about this, you and I. Because you know what? I think I've told you this another time. The society is going to be the best society only if each and every one of us is prudent and humble. They asked some people, how long would this take to clean a city like Paris? Some people said 10 years, 5 years, 3 years, 1 year. One wise man said 24 hours. Everybody laughed at him. And they said, what do you mean by that? How can you do that? He said, if we all work together, and if each and every one of us cleans his house and his store, he can clean it in 24 hours, and then the city will be cleaned. Same thing here. Let us, all of us, try to be patient and be prudent and work together so that we will win this war that is going on today all over the world, and that we will be always victors in the name of God, the only true God, Jesus Christ, who taught us to love God and love one another, and even love our enemies and even feed our enemies. Prudence and humility, and we will progress. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Christ our Lord, you came and we crucified you, but you were patient, you were prudent. You died on the cross, but you were resurrected, for you were the true God. Help us, Lord, to understand that the basis of all virtues is humility, and the combination of all virtues is prudence, so that we will practice them in our life. Thank you, Lord Jesus Christ, Redeemer and Savior of the world. Την Διαθήκη την παλιά, παιδαγωγό την γραμμή, και τον λαό για τον Χριστό σωστά προετοιμάζει ο Γαβριήλ το μήνυμα εις την Παρθένο φέρει. Ο Χριστός θα γεννηθεί κι όλος ο κόσμος χαίρει. Αυτή την περασμένη εβδομάδα πρώτα απ' όλα ήμουνα στο Τορόντο και πήγα στη γιορτή του προφήτου Ηλίου. Κάναμε τον Εσπερινό και κάναμε τη Θεία Λειτουργία. This last week I was at the beginning in Toronto, and I participated in the Vesper service and the Divine Liturgy of the feast day of the prophet Elias. Πόσο κάναμε το τραπέζι αυτό και το πανηγύρι αυτό με χιλιάδες κόσμο άλλες χρονιές. Και φέτος τα πράγματα ήταν περιορισμένα. Αλλά θα αρσείτε, έχετε θάρρος. Θα βγούμε από αυτό και θα ξαναγιορτάσουμε όπως τον παλιό καλό καιρό. Every year we celebrate the prophet Elias with thousands of people. This year, because of coronavirus, it was very difficult. But have hope. We will come back to what we were doing before, celebrating so well. Μετά ήρθα στο Μόντρεαλ, γιατί γιόρταζε η Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλης. Είναι ένα πολύ μικρό αλλά θαυμάσιο εκκλησάκι και έχει πάρα πολύ καλό κόσμο. Και έκανα εκεί τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και δοξάζω το Θεό
ότι οι εκκλησίες μας στον Καναδά, παρόλο το μεγάλο αυτό πρόβλημα του κορονοϊού, τα καταφέρνουν και προχωρούν. Then I came to Montreal. And I had the Vespers service and the Divine Liturgy in the Church of Saint Marcella. And this community is a small community, but very proud community, and is doing well. And of course, I would like to thank God, because though we are in the midst of coronavirus and we have many problems, our churches across Canada can do well. Σήμερα το πρωί ήμουνα στον Άγιο Γεώργιο του Μοντρεάλ. Και όπως ξέρετε, την περασμένη Κυριακή ήμουνα στον Άγιο Νικόλο του Τρόντο και οι αδελφοί μας οι Κύπριοι έκαναν μνημόσυνα για όλους εκείνους οι οποίοι έπεσαν στους αγώνες της Κύπρου. Το ίδιο κάναμε και σήμερα το πρωί στον Άγιο Νικόλο με τους Κυπρίους αδελφούς. This morning I was in St. George's Church in Montreal and we had memorial services for all those Cypriot brothers who died for the cause of freedom. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι το ίδιο. Είμαστε αδέλφια πραγματικά. Greece and Cyprus is the same. We are brothers, all of us, together. Και αυτή την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τόσα άλλα πράγματα να κάνουμε. Γιορτάζει η Αγία Άννα, η Αγία Παρασκευή, ο Άγιος Παντελεήμων, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Και θα πάμε σε όλα αυτά και θα κάνουμε τους εσπερινούς και τις θείες λειτουργίες. And this coming week we have so many celebrations. Saint Anna, Saint Paraskevi, Saint Panteleimon, Saint Irene Chrysovalanda. And we will go to all those places and we will celebrate with Vesper services and the divine liturgies. Φέτος, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να πούμε την αλήθεια, βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος του Ιουλίου και καλοκαίρι δεν είδαμε. Αλλά δόξα τω Θεώ να είμαστε καλά. This year we're almost at the end of July and we have not seen good summer days. But let's glorify God that we are healthy. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχετε πάει στις διακοπές σας. Εγώ δεν θα πάω διακοπές, αλλά στο τέλος Αυγούστου θα έχουμε σύναξη των αρχιερέων με τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη στο Πατριαρχείο και θα πάω εκεί για λίγες ημέρες. I hope and I believe that most of you are taking your vacations this year. I'm not going to go for a vacation, but at the end of August and the beginning of September, we are going to have a synaxis of all the bishops of the Ecumenical Patriarchate with our Ecumenical Patriarch, His All Holiness Bartholomew, and I'm going to go there. Καλό καλοκαίρι, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Κρατήστε στην ψυχή σας το Χριστό και την Παναγία και μείνετε πιστοί στην πίστη μας. May you have a good summer. Keep in your mind and in your hearts Christ and Panagia, and be believers. Την Τόροντο εσάν ύμνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δόξα. Amen.
εσύ Παρθένε βόμεν, χαίρε ή και χαριτωμένη. Την τώρον το εσάν υμνιστή μίσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δόξαν.